Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλοι gamers, φιλενάδες gamers, δεσποινίδες και κύριοι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μίτσος και Νόν gamers μας δάει εδώ πέρα στην συνέχεια του επικού μας walkthrough Legend of Zelda Ocarina of Time. Την προηγούμενη φορά τι είχαμε δει? Στο προηγούμενο βιντεάκι πήραμε ένα δοχείο καρδιάς, πήραμε το γάτζο, πούντος ο γάτζος, νάτος, με ένα άθλιον βεδινικές για την ώρα τουλάχιστον, και πήραμε και την αλογάρα μας, την επόνα, και είχαμε πει ότι σε αυτό το βίντεο θα κάναμε την αρχή στον πρώτο ναό του παιχνιδιού σαν έφηβος πλέον Link στον Forest Temple. Και ξεκινάμε, στην είσοδο έχουμε δύο γιόλφους, γόλφους, πώς το όλο προφέρεται. Σοφά, σοφά ρε. Έλα, έλα, σκάλωσες. Έλα, μου τη δίνεις. Σοφά, πάμε. Ξεκινάμε πηγαίνοντας πάνω. Βλέπουμε ήδη το πρώτο σκούλτουλα του dungeon, του ναού τέλος πάντων. Μην πέσεις, δεν πέφτεις, ωραίος. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το πρώτο σκούλτουλα. Υποθέτω ότι από εδώ και πέρα, επειδή η ναή δεν είναι και πιο εύκολη υπόθεση τέλος πάντων, τα βιντεάκια που θα περιέχουν ναούς λογικά θα σπάνε σε 2 και 3, μη σας πω μέρη. Αυτά. Ελπίζω να περνάτε καλά, να το καλοκαίρι να σας φέρετε πολύ καλά προς το παρόν, να κάνετε τις διακοπούλες σας. Αλλά εμείς εδώ πέρα στο καθήκον όπως πάντα σας το είχαμε τάξει ότι δεν θα παρατήσουμε... ότι δεν θα παρατήσουμε το κανάλι, αλλά ούτε και τη σελίδα μας στο Facebook. Non Pavla Gamers Must Die. Μπαίνετε και κάνετε like όποιος θέλει. Ξεκινάμε λοιπόν. Και τι βλέπουμε εδώ? 4 Πόε. Κάνουμε και μια τζούρα όσο βλέπουμε το σινεμάτι. Το ασανσέρ χάθηκε. Αυτό που είδατε είναι ασανσέρ. Ναι, υπήρχε αυτή η τεχνολογία τότε. Τα φαντάσματα εξαφανίστηκαν στα 4 σημεία του ορίζοντα. Οπ, σημείο με κλειδάκι, πάμε. Τι άλλο έγινε? Και το φως χάθηκε από το δωμάτιο. Το καλό με αυτούς τους εχθρούς είναι ότι ο γάτζος τα σκοτώνει με τη μία. Δεν χρειάζεται να κατέβει, να γυρίσει την πλάτη, να περιμένεις και μετά να τα σκοτώσεις. Όχι, κατευθείαν. Πετάς το γάτζο στα μούτρια και άντε γεια. Ανεβαίνουμε λοιπόν. Ένα πανέμορφο soundtrack. Έλα, υπάρχουν βέλη ζωγραφισμένα στο δάπεδο. Μου είπες κάτι που δεν κατάλαβα και που δεν φαίνεται, έτσι. Ολοκάθαρα εδώ. Δεν φαίνεται, όχι κοπέλα μου, ό,τι πεις. Ό,τι πεις νερά εδώ μου εσύ, ό,τι πεις ναύι μου. Προχώρα, βλάκα να πούμε, κάνεις και δίθια σχόλια. Οπ, μια σκάλα εδώ στα δεξιά μας. Κοίτα με τα βελάκια κάτω. Οπ, εδώ καλές. Πάμε. Για ανέβα να δούμε τι παίζει. Υποθέτω ότι θα κάνουμε μερικούς κύκλους σε αυτό το συγκεκριμένο dungeon. Δεν θα το ήθελα, αλλά δεν μου είναι και τόσο εύκολο. Πού πάω? Τι κάνω? Όχι, πάμε από εδώ. Να γυρίσουμε το... αυτό πρέπει τώρα να έρθει προς τα εδώ και να πάει πίσω. Ας βρω ξανά εδώ. Ναι. Ναι. Δεν πάει άλλο. Πάμε πίσω να το φέρουμε στα ίσα από αυτή την πλευρά. Έχει κάποιους απλούς γρίφους σχετικά το που ντρούμε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Το άκυρο σχετικά με τα games της ημέρας θέμα είναι... η συναυλία των Clutch, θα ήθελα να το ψιλοσχολιάσω τέλος πάντων, ως οπαδός της μπάντας και ως Metalhead στα γενικότερα πλαίσια.
πλαίσια. Η συναυλία των Clash που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14 Κυριακή του μηνός Ιούλη του 2013. Οι Clash λοιπόν είχαν support τους Planet of Zeus. Τι έχουμε εδώ? Τίποτα. Ναι, τώρα θα έχω στο μυαλό μου να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Βλάκα, κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα, μη μασάζ ρε, πάμε εδώ να σπρώξουμε τα κοιτία. Ναι λοιπόν, για τη συναυλία των Clutch θα ήθελα να πω μερικά λογάκια. Είχαν support τους Planet of Zeus, μια υπερβολικά αξιόλογη ελληνική μπάντα. Κινείται στα... γιατί σκάλω στο κλουβί, το κουτί, συγγνώμη. Κινείται στον ήχο του Stoner. Σχετικά με την απόδοσή τους στο live, παρόλο που δεν είμαι στη φάση των Planet of Zeus, όχι ακόμα, αν και είμαι γενικά στη φάση του Stoner, δεν είμαι, όχι ακόμα τουλάχιστον, στη φάση των Planet of Zeus. Αν και αυτό που κάνουν το κάνουν πολύ καλά. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Α, ευθεία σώπα μέσα σας. Έξι, καλά είμαστε. Είναι δεμένοι πάνω στο σανίδι. Κομπλέ αποδίδουν το στούντιο δικό τους πολύ καλά, θα έλεγα. Και το να σαπορτάρεις μια μπάντα όπως η Clutch είναι μεγάλο θέμα κατά την άποψή μου. Μπράβο τους. Τους αδίκησε μεν ο ήχος, ήταν μπουκωμένος αρκετά, και αδιέξοδος. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι προς το παρόν εδώ. Να, έχουμε μια μικρή πτώση στα frame rates. Τους αδίκησε λίγο ο ήχος, ήταν αρκετά μπουκωμένος, σε σημείο δηλαδή που είχα ψιλοκουραστεί στο τέλος. Όχι επειδή δεν μου άρεσε το υλικό τους, επειδή ακριβώς για το λόγο ότι ήταν τόσο μπουκωμένος ο ήχος. Και δεν το παρατήρησα και μόνο εγώ αυτό, δηλαδή διάφορες γνώμες, διάφορα σχόλια που διάβασα και άκουσα, όλοι είπαν ότι έπρεπε να ίσως να το έχουν δουλέψει λίγο παραπάνω. Άλλος μπορεί να μου πει, και δίκιο θα είχε, που κολλάς ζόρια ρε μεγάλες stoner ακούς, σε stoner live πήγες, Planet of Zeus τουλάχιστον, αλλά εντάξει, έχω και κάποιες απαιτήσεις σαν σύμβολο Song of Time. Το σύμβολο που έχουμε δει πάνω στην πορεία του χρόνου. Τι έχουμε? Α, δεν είναι εκδεδομένα, υπέροχα, πάμε! Η Planet of Zeus, για να τελειώνουμε σιγά σιγά με αυτό το θέμα και να πιάσουμε τα δικά μας, τα Zelda Games, γενικότερα. Τότε στον Octorok, έλα. Μπράβο! Βγήκαμε σε ένα υπέροχο μέρος, με ουρανό. Δεν μπορώ να κατανοήσω το γιατί βέβαια. Μπορεί να μου πεις γιατί όχι. Άνοιχτο μέρος απλά. Εδώ τι έχουμε? Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν. Ναι, για να τελειώνουμε τέλος πάντων σχετικά με αυτό το θέμα που άρχισα. Έχω την τάση να ξεχνιέμαι, έχω το νου μου και στο παιχνίδι και σε αυτό που θέλω να πω. Φτάνεις? Το φτάσες, παιχταρά μου εσύ. Εκεί. Όχι. Γιατί να φτάνεις? Το βιντεο του γάτζου είναι για το διάολο. Στα πρώτα στάδια τουλάχιστον. Έλα, μη με δεις. Δεν με είδες. Μπαίνουμε εδώ. Τι έχουμε εδώ? Με αυτή την πλακία. Πώς λέγεις εσύ? Blue Bubble. Έτσι. Παρτά. Και τι έχουμε εδώ? Το χαρτί. Ωραία. Πάντων, ήταν πολύ καλή απόδοση στο Planet of Zeus. Μια χαρά τα παιδιά, μπράβο τους και ανώτερα. Λίγο μπουκωμένος ο ήχος βέβαια. Εντάξει. Αυτά. Παίξανε 10 κομμάτια περίπου. Παίξανε κοντά μια ωρίτσα. Εσύ δεν μας νοιάζεις. Θέλουμε αυτό. Το στόχο που κολλάει ο γάτζος. Και πατάμε αυτό εδώ. Και αδειάζουμε το πηγάδι που βλέπουμε. Παίξανε Vanity Suit, παίξανε Dawn of the Dead, ένα σκούλτουλα και ένα σεντουκάκι. Είναι λίγο θέμα για να το πάρεις.
και Octorok. Και το κουμπάμπα που στο καλό λέει αυτό το ξεχνάω. Τσόφαση ρε. Άντε για. Ναι, εδώ είναι μεγάλο θέμα για το πώς θα πάρεις. Έλα. Αχ, είναι πολύ μεγάλο θέμα να καταφέρεις να φτάσεις εκεί. Θα το δείτε στη συνέχεια το γιατί. Τέλος πάντων. Και να πούμε και μερικά πράγματα για τους κλατς. Ανέβα. Ω, με τη δεύτερη. Αυτά είναι. Τσίμπα το σκούλτουλα. Πάμε. Η κλατς απλά στο σανίδι όχι εδώ. Καρδούλα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Με δουλεύει το παιχνίδι. Η κλατς απλά πάνω στο σανίδι. Εντάξει, δεν έχουν ανταγωνιστεί πιστεύω. Έχω πάει σε κάμποσο live στη ζωή μου, αλλά ήταν το κάτι άλλο. Παρόλο που ήταν οι headliners, είχαν και αυτοί μερικά θεματάκια στον ήχο. Κυρίως στο θέμα της κιθάρας, δηλαδή ένα τσακ παραπάνω οι κιθάρες να είχαν. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα. Σαν εμπειρία βέβαια είναι εντάξει, τα παλικάρια σπέρνουνε, δεν το συζητώ. Είναι τρομερή. Όποιος δεν πήγε και ακούει, είναι στη φάση των κλατς. Να πάει την επόμενη φορά που θα έρθουν με το καλό. Δεν θα το μετανιώσει, ούτε καν. Δεν το συζητώ. Πήραμε ένα κλειδάκι, πάμε πίσω. Δεν το συζητώ, δεν θα το μετανιώσει για κανένα λόγο. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη εμπειρία. Ένα live των κλατς, τι έχουμε από εδώ. Είναι λίγο μπέρδεμα όταν δεν έχεις την... Α, νομίζω εδώ δεν έχω μπει. Σόπα, άντε για. Είναι πολύ μεγάλη εμπειρία τέλος πάντων. Για να τελειώνουμε πια. Μίγι μπος, Στάλφος. Ναι, νάτι. Αυτοί εδώ οι τυπάδες, οι σκελετοί είναι ίσως οι πιο επικίνδυνοι εχθροί μέσα στο παιχνίδι. Κάνουν τρελό damage κάνοντας το δικό τους power attack, αλλά και με απλό attack. Αυτό εδώ είναι το power attack. Καλό είναι να το αποφύγεις γιατί σου τρώει τουλάχιστον μια καρδούλα να πάω καλά. Αν όχι μία μισή. Έλα αγόρι μου, μη μασάς. Άρτο ναι, έτσι πάει ένας. Ναι, οι κλάτς τέλος πάντων είχαν λίγο θέμα στον ήχο της κιθάρας, αλλά κατά τα άλλα ήταν αψεγάδιαστη. Το υλικό τους κύριος βασίστηκε στο τελευταίο δίσκο που βγάλανε τον Μάη, όχι, Μάρτι, το Earth Rocker. Πολύ καλός δίσκος, όποιος δεν τον έχει ακούσει να τον ακούσει, κατά τη γνώμη μου. Και βασίστηκαν κυρίως εκεί, το υλικό τους, εκεί δηλαδή, κυμαίνεται σε αυτή την περιοδία. Μπάρω. Μπα, άστο δεν πειράζει. Να έχουμε και ένα μπουκάλι. Αυτά. Δεν έχω να πω και να προσθέσω κάτι άλλο. Όποιος είναι fan των κλατς και παρευρέθη, ξέρει για τι πράγμα μιλάω σίγουρα. Τι έχουμε εκεί. Νομίζω ότι κάτι άκουσα. Όχι. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα σκουλ του λέει εδώ γύρω. Να κάνουμε ένα μικρό τσεκ και επιστρέφουμε. Να το μου. Ορίστε. Αυτά περί κλατς. Όποιος είναι φαν και πήγε, ξέρει ακριβώς για τι πράγμα μιλάω. Όποιος δεν πήγε και είναι φαν, δεν ξέρω να κοιτάξει να τους δει οπωσδήποτε. Είτε αυτό λέγεται εξωτερικό, είτε την επόμενη φορά που θα επισκεφτούν τα μέρη μας. Προς τα που πας και από εδώ. Έχουμε δύο κλειδάκια. Μπορούμε να συνεχίσουμε στο δωμάτιο που ήμασταν πριν λίγη ώρα. Το οποίο είναι από εδώ. Καλά πάμε. Πάμε λοιπόν. Να πούμε και δίκα. Συγγνώμη. Εδώ πέρα, δικά μας θέματα. Να θυμίσουμε για ακόμη μια φορά ότι παίζουμε μέσω εξομοιωτή. Το Project 64. Και όχι μέσω αυθεντικού Nintendo 64. Για ακόμη μια φορά να πω ότι λυπάμαι. Αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε πει ότι η ανάλυση από μια παλιά τηλεόραση θα ήταν επικό σχάλια. Και γι' αυτό προτιμούμε να παίζουμε συγγνώμη μέσω εξομοιωτή. Κούνησε κατά λάθος το μικρόφωνο. Αυτά τα μάτια, αυτό το μάτι που είναι πάνω από την πόρτα θα μας απασχολήσει αργότερα. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα ελικοειδές, θα το λέγαμε, δωμάτιο. Αυτός ο διάδρομος είναι τελείως στραβός.
δεν βλέπουμε. Κοίτα εδώ, κοίτα πράγμα. Και τι έχουμε εδώ? Τις σκιές των τεράτων που κρέμονται από το ταβάνι. Να δούμε τι είναι αυτές οι σκιές τεράτων που μας λέει η Νάβη. Τραβάμε σπαθί να είμαστε ready. Ναι. Μη σε πιάσει αυτός εδώ ο διάολος. Δεν θα έρθει σε πένα. Γιατί σε τραβάει πάνω. Μαυρίζει οθόνη. Και εκεί πάνω ό,τι βλέπουμε, βλέπουμε ένα σεντούκι. Σε τραβάει αυτός ο διάολος πάνω. Μαυρίζει η εικόνα. Και εδώ βλέπουμε ένα κάδρο από τα φαντάσματα που συναντήσαμε στο κεντρικό δωμάτιο. Φύγε. Έφυγες. Σε τραβάει πάνω λοιπόν. Και απλά χάνεις μια καρδούλα αυτόματα. Και σε πετάει στην αρχή του δωματίου. Τι έχουμε εδώ? Ένα ακόμη fight με Στάλφος. Καλό είναι να μην πέσεις στο κενό. Μην κοιτάς που τυπάς εδώ ο παλαβός αεροβατή. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Πάτον όμως. Πάτονε, ψόφαρε, ψόφαρε. Έτσι. Και πέφτει. Το ταβάνι γεμίζει την τρύπα και είμαστε άνετοι. Όχι ακριβώς το ταβάνι. Να το. Μια καρδούλα ολόκληρη έχασα. Να το πάω ρετάκι. Όχι το ταβάνι, αυτή η πλατφόρμα δεν ξέρω. Έλα, έλα. Πάτονε. 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 Έτσι, πάσα εσύ. Με μία μικρή πτώση στα frame rates, πάντα το έχει αυτό το θέμα. Τα κόκαλα που μένουν κάτω, σε περίπτωση που δεν τους φας αρκετά γρήγορα, νομίζω ότι κάνει respawn, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Πριν να ανοίξουμε το σουντουκάκι, να δούμε αν θα σταθούμε τη χερή. Από το λάτελα. Και άλλη μια καρδούλα. Και άλλη μια καρδούλα και μια ρουπία. Κομπλέ, κομπλέ. Ανοίγουμε. Τι θα βρω, τι θα βρω. Τι θα βρω, τι θα βρω, τι θα βρω, τι θα βρω. Ρα, και μόλις πήραμε το τόξο. Ή το τόξο της Νεράδας, Fairy Bow. Ένα υπερβολικά χρήσιμο αντικείμενο και ειδικά για αυτό τον ναό, αλλά και φυσικά για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Πάμε πίσω. Σε πρώτη φάση θέλουμε να πάμε. Ναι. Ωραία. Αυτό το γελάκι με σκοτώνει. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να πετύχουμε τα κάδρα που βρίσκονται τα φαντάσματα. Πρέπει να κινείσαι γρήγορα και να μην σε δούνε. Αλλά εγώ στάθηκα τυχερός τώρα. Εμφανίζεται λοιπόν, πάει κάτω. Και σκοπός μας είναι φυσικά να το κατατρεπώσουμε. Είσαι ο και λέγεσαι. Ή Τζοέλ. Okay, μία από τις αδερφές. Πόε. Πρώτο power attack. Στα μούτρα σου. Έχουμε πει ότι οι ΠΟΕ εχθροί τέλος πάντων όσο είναι αόρατοι, προφανώς και δεν μπορείς να τους κάνεις κάτι. Ωπ, δεύτερο power attack. Βάρα. Και παρτά, έτσι. Μας πετάει βέλη. Ανάβει αυτή τη δάδα. Και τι μας δίνει? Κλειδί, νομίζω. Το όριο για τα βέλη στην αρχή είναι 30, μετά 40 και μετά 50. Θα το δούμε στην πορεία όμως για το πώς θα πάρουμε τις βαλίστρες που χωράνε τα περισσότερα, τις θήκες τέλος πάντων. Εδώ τι έχουμε? Ένα ακριβώς ίδιο δωμάτιο με το προηγούμενο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε. Όχι, έλα. Για να σε δω. Πέτυχε εδώ. Ένα. Μη χαθείς. Πάμε. Έτοιμη κι εσύ. Πάει και αυτή κάτω. Έλα. Έλα. Ναι. Ναι, καλούλα μου.
Έλα αγάπη μου, εσύ είσαι η Beth. Πρώτο Power Attack. Τα πω σαν εχθροί αυτοί καθ' αυτοί δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Πραγματικά. Απλά κρατάς πάνω την ασπίδα και τίποτα άλλο. Αυτό. Και τρίτο Power Attack στα μούτρα σου. Και άντε γεια. Άντε γεια κοπέλα. Και πίξιδα προφανώς. Πάρτο. Μπράβο. Ναι. Έλα αγόρι μου, άνοιξε το τέντα, δεν ζητάω τίποτα. Φεύγουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τι παίζει. Και μια κλειδωμένη πόρτα. Τι έχουμε εδώ? Ένα ακόμη παρόμοιο δωμάτιο με σκιά τεράτων. Ας το αντιμετωπίσουμε. 4. Σε προβάλλω. Είπαμε δεν θέλω να σε πιάσω αυτός ο διάολος. Σε πιάνει, σε τραβάει πάνω. Χάνεις αυτόματα μια ζούλα. Καρδούλα για την ακρίβεια. Και απλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εκεί είσαι κλειδωμένο. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ακόμα. Έλα χρυσέ μου. Δες. Και εκεί αδιέξοδος. Άρα πρέπει να πάμε πίσω. Αναγκαστικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι προς το παρόν. Προχωράμε. Και τώρα θα ασχοληθούμε με το μάτι που σχολίασα πριν από λίγη ωρίτσα. Σχολιάζω γενικά σήμερα. Έχω όρεξη. Είναι η ενέργεια που έχω από το live ακόμα. Αυτό το σεντουκάκι που βλέπουμε κάτω δεξιά στο χάρτη, την μικρογραφία, είναι το σεντουκάκι που είδαμε πριν, το χρυσό. Θα δούμε μετά τι περιέχει μέσα. Μη με περάξεις. Οπότε βλέπουμε λοιπόν τέτοια ματάκια. Τα στοχεύουμε με το τόξο μας. Και τι μας έκανε? Μας ίσιοσε το δωμάτιο. Τώρα πλέον μπορούμε να δούμε τι περιέχει αυτό το περίφημο σεντούκι. Αφού φάμε για ακόμη μια φορά αυτό εδώ. Έτσι, σοφά. Χρυσό, χρυσό το βλέπω. Κάτι καλό έχει εδώ μέσα. Αποδειχθώ σωστός. Τεραραρα. Και ναι. Πήραμε το κλειδί. Πω, ένα σωρό εγώ πιέσαι. Κρίμα που είμαι γεμάτος. Πήραμε το κλειδί στο οποίο οδηγεί. Όπως πας. Πάει αυτό. Πάτα μου. Έλα μου, έλα μου, τρώσκημε σε καρδιά τη φορά. Είστε γέλα από εδώ. Πήγαμε το κλειδί στο οποίο βρίσκεται, το οποίο ανοίγει βασικά το δωμάτιο που βρίσκεται το boss. Ναι, έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτό το μέρος. Δεν μας νοιάζει, ψοφάς εσύ. Δεν μας νοιάζουν οι καρδούλες που είναι απέναντι. Μπαίνουμε εδώ. Κλείσε. Και εδώ τι έχουμε? Αυτό εξελίσσεται σε τρία μικρότερα. Κάνεις αυτή την κίνηση και τα καταστρέφεις με τη μία. Έτσι. Και πιστεύω σε αυτό το σημείο είναι καλό και μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το μέρος, να μπούμε σε αυτή την πόρτα, να δούμε τι μας κρύβει και την συνέχεια θα τη δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, stay tuned για το επόμενο επεισόδιο.
Μίτσος από Non Gamers Must Die, out.